Οπότε φαίνεται ο developer ακόμα δεν έχει βάλει φώτα στα οχήματα. Πάλε πρέπει να ξυνυχτήσουν απεμένω το πρωί για να βλέπετε τίποτα στο βίντεο εδώ πέρα στο Car Parking Tycoon Simulator. Και τώρα που επιτέλους ξημέρωσε και μπορούν να δουν τα μάτια μας ή το μάτι... Βλέπω ότι μερικοί δεν ξέρουν να παρκάρουν και βλέπω ένα θαυμαστικό εκεί πίσω. Κάποιον έκλεψαν όσο εγώ τσίλαρα εγώ στην οροφή. Έκανα hardcore parkour στο πάρκινγκ μου. Ωραία, εντάξει, η μηχανή snacks έχει μια χαρά. Αυτή η μηχανή δεν ξέρω, έχει καφέ. Κάτσε να δω από πίσω, μήπως έχει καφέ. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάλι θα με βάλουν να βγάλω το μαγικό μου οπλάκι. Πιπ. Και έτσι εξαφανίζεις δύο πελάτες. Εδώ πέρα τι έγινε, κυρία μου? Σας κλέψανε τροχό και σας πάλι? Όχι, την πόρτα. Στο προηγούμενο Car Parking Tycoon βίντεο ένας έφυγε με τροχό, αν δεν είχες δει να πας να το δεις. Και πόσο τώρα θέλεις 600 δολάρια. Ωραία, έλα, λευγάρι, όσο θα πάρει 600. Δεν ξέρω τι ανοίγει εκεί πέρα. Καλό δρόμο να έχει. Και νομίζω είναι ότι η φάση πρέπει να πάρουμε πίσω το security. Ελπίζω να δουλεύει πλέον με κάποιο update. Και το έχετε δώσει και όνομα στο προηγούμενο βίντεο, έτσι. Κοίτα να δει. Θα τον βάλουμε και τις 3 ώρες που μας έχει εδώ πέρα. Θα αργήσει να έρθει. Επίσης, έχω παραγγείλει εδώ πέρα φώτα. Τα οποία έχω μάθει ότι μπαίνουν για να φωτίζουν λίγο το μέρος εδώ πέρα στις κολόνες. Και μπορούμε να έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε τη νύχτα για να δούμε πόσο καλά φωτίζουν, έτσι. Αν και δεν έχω μεγάλες ελπίδες, μπορεί να φωτίζει, ξέρω εγώ, 2 parking spots. Και ένα τυφλώνει και την κάμερα εδώ πέρα. Κατά τα άλλα έχουμε 18 χιλιάρικα εκεί πάνω αριστερά. Και είναι ευκαιρία για μερικά upgrades. Οπ, να δω σε κοιτάς, περίμενε. Ωραία παιδιά, τον βαφτίσατε Μάκη. Τον κύριο εδώ πέρα, κόντιδες από το προηγούμενο βίντεο. Τι φάση ρε, ποιο θα πιάσει αυτός? Γι' αυτό μας κλέβουνε, γιατί ο Μάκης είναι ένα 50. Ένα 50 σε κοιτά, φοήθηκες ποτέ εσύ? Επίσης έχω διακοσμήσει λίγο το μέρος εδώ παιδιά, για να είναι όμορφο το πάρκι μας, να έχει κύριο green environment. Eco-friendly. Ρε, τι μπορούμε να κάνουμε με 18.000? Αυτή τη στιγμή όπως βλέπω εδώ πέρα τίποτα, γιατί πρέπει να πάμε σε ολόκληρα 5 thumbs up. Και είμαστε στις 4.30 πάνω αριστερά μας λέει. Κάποιον είναι να τρέχει, ο Ντένις. Ωραία, περίμενε, έρχεται ο Ντένις. Κάτσε να δούμε τον κύριο Μάκη, αν θα απολυθεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Τον έπιασε! Μπράβο ρε Μάκη! Όνομα ήθελε ρε, γι' αυτό ρε. Γι' αυτό δεν δούλευε προηγουμένως. Επειδή δεν είχε όνομα. Τώρα που το έχω χρησιμοποιήσει όνομα, παιδιά εδώ πέρα. Δουλεύει! Κάτσε να φτιάξουμε εδώ πέρα για να μην μπει κάποιος Ντένις και κάποιοι παππούδες κλέφτες που κλέβουν πόρτες τροχούς. Επιστρέφουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε upgrade? Απολύτως τίποτα. Μπορούμε να δώσουμε parking area 3 για 3 χιλιάρικα. Κατευθείαν την αναβαθμίσουμε σε concrete και σε asphalt. Το ground asphalt. Δυστυχώς θέλει άλλα 4 χιλιάρικα. Αλλά πάμε να δούμε τι έχουμε ανοίξει. Ω, ανοίξαμε και το μέρος αριστερά. Καλά. Ω, και βλέπω ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να βάλουμε πολύ περισσότερα. Μάκι, να φέρεις και δεύτερο μάκι μαζί να τρέχετε. Γιατί το να τρέχεις όλο το τετράγωνο εδώ πέρα θα είναι πρόβλημα. Σωστά, αυτό το πάρκινγκ εδώ τώρα. Το οποίο πρέπει να βάψουμε, να φτιάξουμε για να έχουμε εσόδημα. Και να πλώνουμε και το μάκι. Έχουμε το Γιαννάκι. 1, 2, 3 και 3 ήδη είναι. Έχουμε το μάκι. Ο Μάκης πάντα έρχεται, ο ίδιος είναι. Δεν κοιμάται. Τον καθαριστή όμως δεν το έχουμε δώσει όνομα. Ξέρεις τι, άστον, καθαριστής να μείνει. Εκτός αν πεις άλλο όνομα για καθαριστή στα σχόλια πιο κάτω. Πείσετε το delivery μας. Καλύτερο από το Amazon Prime. Next 5 minutes delivery. Ιζαμπέλα! Καλησπέρα, friends. Μοιάζει στην Ιζαμπέλα από το estate agent αυτή. Ή μπορεί να είναι το φόρεμα, δεν ξέρω. Κάτσε να λάψουμε με spray τα πρώτα μας parking spots στο ολοκένουριο που ανοίξαμε. Ξέρω ότι το parking μπορεί σε κάποια φάση να γίνει διόροφο. Και αυτό περίμενα να γίνει με το car parking area 3. Άρα τελικά αγοράσαμε και το χωράφι αριστερά. Είναι όλο χτίριο γύρω-γύρω και μπαμ, πάρτε ανοιχτό εδώ πέρα. Που είναι parking μόνο. Για όλους που δουλεύουν εδώ γύρω-γύρω. Τι κύριε, δεν έχουμε πολλά λεφτά για parking, ε. Εκεί πέρα, παιδιά, είναι πολλά. Με αυτό εδώ το Blair Range Rover πλέον 23 δολάρια την ώρα. Αυτός εδώ ο κύριος όμως θα πληρώνει μόλις 17. 7 δολάρια την ώρα. Ο Ντένις κατάφερε και ξέφυγε από το Μάκη. Μας έχει κάνει γραφίτι εδώ, παιδιά. Ο Μάκης είναι 50-50, δουλεύει και δεν δουλεύει. Πάει να γίνει 8 η ώρα, ε. Θα νυχτώσει, δεν θα βλέπουμε τίποτα πάλι. Παρ' αυτά, ας αναθμίσουμε και το τρίτο μας πάρκινγκ. Να ανεβεί λίγο η τιμούλα. Να βγάλουμε λίγο upgrades.
Κάτσε να δούμε, αυτά φωτίζουν τίποτα? Είναι αυτό που είπα, φωτίζει το αμάξι εδώ, το αμάξι εδώ. Τίποτα άλλο δεν φωτίζουν. Αν και ξέρεις τι, προηγουμένως ήταν τέρμα σκοτεινά εδώ, δεν θα έβλεπα καν αυτό το αμάξι να έρχεται. Επίσης δεν ξέρω τι γίνεται με τα σκουπίδια, νομίζω θα πρέπει να έχουμε τον καθαριστή και αυτόν όλες τις ώρες. Συγγνώμη παιδιά, αλλά ο μάγκης ο σεκιουριτάς μας κλέβει κανονικά. Δεν κάνει τίποτα. Κάνει κάτι μόνο όταν τον κοιτάμε, ξέρω εγώ, που ήταν μπροστά μας και έφτιαξε τον Ντένις. Θέλει το αφεντικό να είναι πάνω του κεφάλι, να βλέπει τι κάνει. Μάκη, πού είσαι? Πού τρέχεις? Πόσους γύρους έχεις κάνει του πάρκινγκ τώρα? Έλα Μάκη, άλλη μία φορά θα απολυθείς δεύτερη, έτσι. Και τρίτη φορά δεν θα έχεις. Και αν πολεθεί ο καθαριστής, θα γίνει ο Μάκης που ήρθε εδώ πέρα να πάρει. Δες πόσα έχει. Έχουμε μείον 248 σκουπίδια. Έχει να δουλέψει. Ούτε break δεν θα πάρει. Το βλέπεις αυτό εδώ, ε? Δεν είμαι μόνο εγώ. Μάκη, μην κρύβεσαι στην άλλη μεριά. Έλα, έλα να σου πω, έλα να σου δείξω. Με κλέβεις κανονικά, έτσι? Πού το ξέρεις είμαι εγώ? Εγώ δουλεύω σκληρά. Α, δεν θέλεις να συζητήσεις, ε? Οκ. Θα σου έρθει email τώρα. Τώρα να δεις ρε Μάκη, τώρα περίμενε. Employee guard. Μάκη, απολύεσαι. Δεύτερη φορά και η τελευταία. Και εσένα σε βαφτίζω ως καινούριο Μάκη. Ωραίο είναι το Μάκης, ξέρω εγώ. Ειδικά αν είναι κάποιος υπάλληλος σου να ουρλιάζεις πάνω του Μάκη! Βγαίνει καλά! Σ' άλλα νέα 9 χιλιάρικα, αυτό σημαίνει upgrade. Να το εδώ, second floor και basement. Θα έχει και υπόγειο. Έχουμε πολύ δουλίτσα μέχρι τότε. Καταρχάς πρέπει να διακοσμήσουμε λίγο το μέρος. Να βάλουμε κι άλλα φώτα. Δεν ξέρω πόσα χρειάζομαι. Έχουμε τα 6 χιλιάρικα. Δώσε παραγγελία. Cleaner paying required. Μάκη, ένα λεπτάκι. Να ξέρει. Μην μου πετάξει τα σκουπίδια πίσω έξω, έτσι. Θα τα κανονίσω. Θα τα δώσει ο προηγούμενος. Μάκης. Ελπίζω δεν παρατήθηκε, παιδιά. Αν παρατήθηκε ο καθαριστής, έχουμε πρόβλημα, ρε. Και νομίζω όντως παρατήθηκε, παιδιά. Ούψ! Έλα. Τι πάτησε κι αυτή. Δεν πειράζει, δεν είναι πρώτη φορά. Ούτε τελευταία. Πάμε να δούμε πού μπορούν να μπουν αυτά φανάρια. Βλέπω ένα να μπαίνει έτσι ωραία εδώ. Ένα εδώ. Πήρα τρεις. Νομίζω πήρα τρεις και ήταν ακριβώς. Έχω πάρει φώτα και για το καινούριο πάρκινγκ. Να μην έχω περιστατικά που να κλέβουν τις πόρτες. Και έχω βρει αυτά εδώ που μπαίνουν πολύ όμορφα εδώ πέρα. Και μας ανεβάζουν likes σε αυτό το parking, όπως εσύ ανεβάζεις likes σε αυτό το βίντεο, ε. Και subscribe, δεν με χαλάνε μου και λίγο subscribers. Ας φυτέψουμε και λίγα δεντράκια, λίγο πρασινάδα, λίγο να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Όλο άσφαλτος είναι εδώ πέρα. Και επίσης πλέον 24 δολάρια την ώρα εδώ πέρα. Ενώ εδώ είναι 23. Περίμενε, τι έχει αυτό το πάρκινγκ που δεν έχει αυτό, ε? Περισσότερη πρασινάδα, ε. Μάκη, ξεκίνα. Έχεις πολλή δουλειά και είμαστε πολύ κοντά στο level 5. Παιδιά, βλέπω τον τυπά που έκλεψε την πόρτα από την προηγούμενη κυρία. Αν είχα το Μάκη εδώ πέρα. Μπρο, έχει φύγει. Πήγε να κλέψει και έχει φύγει αυτός. Τι έγινε? Στην ηλικία σου αυτά γίνονται. Θα σε αφήσω εδώ να μάθει. Περίμενε! Με τι τρέχεις? Περίμενε! Αφού έχει φύγει! Ρε! Τι έχεις κλέψει, εξήγα μου! Πού το βρήκε? Νομίζομαι που το βάλω αυτή τη λάμπα. Θα ανεβούμε. Όχι, δεν θα ανεβούμε level. Θέλουμε άλλο λίγο. Άλλα 18 likes. Να κάνουμε λίγο upgrade τα fence μας. Από εδώ και πέρα, ό,τι fence χαλάει, μπαίνει το κινούριο, το οποίο θεωρητικά θα κρατήσει τον κλέφτη που τρέχει εκεί πέρα πίσω, μακριά, και τον Ντένις. Και επίσης πήγαμε level 5 πάνω αριστερά. Κάτσε τον πλακώσω λίγο στο ξύλο και πάμε να δούμε τι μας έχει ανοίξει στο level 5. Ούτε να το σκέφτεσαι, πήγαινε πίσω. Level 5 τώρα. Έχουμε parking area 4. Έχουμε office level 3. Έχουμε sidewalk level 3. Έχουμε να βάλουμε αυτόματο parking fence, που σημαίνει ότι οι γιαννάκηδες μας εδώ, παιδιά, θα μας αποχωρήσουν. Αν μου συμφέρει, 10 χιλιάρικα αυτοί παίρνουν 900 την ημέρα, τις 24 ώρες. 10 μέρες και θα είναι κέρδος το μηχάνημα. Τα ρομπότ θα μας κατακτήσουν, παιδιά. Έχουμε και food cart. Πω, έχουμε πολλά. Παιδιά, πρέπει να κάτσω να γκραϊντάρω λίγο off video λεφτά, γιατί θέλω να τα κάνω όλα στο επόμενο βίντεο, για να έχουμε το πιο τούμπανο parking στην γειτονιά εδώ πέρα. Και το μοδικό λογικά.